Υιός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνουσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέκτας πηχάς ημών. Σήμερον τη ποτήριας η προκήρυξης εν ναό του Θεού τρανός η Παρθένος δείχνεται και τον Χριστό της πάση προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγάλο φόνος βοήσομε χαίρε της οικονομίας του κτίστου η φανέρωσης. Την πανεφημονή η Χριστού υμνήσομε Εκατερίναν την Θείαν και πολιούχον σύνα την βοήθειαν ημών και αντίληψην ότι εφήμος ελαμπρός τους κοψούς των ασέβω του πνεύματος τη μαχαίρα και νίνος μάρθης δευθύσα ετήτε πάση το μέγα έλε ως. Καθίστε παρακαλώ. Και στις Εκατερίνες, όσες υπάρχουν, αν υπάρχουν Εκατερίνες, κάποιες βλέπω νομίζω, εύχομαι ο Κύριος να δώσει χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σηκωθείτε παρακαλώ. Ευλογείτε σε. Με συγχωρείτε, το μπλε να μου πείτε. Μιλήσαμε και ακούσαμε των θρήνων του Ιώβ. Ήταν η απάντηση που έδωσε, που διέκοψε τη σιωπή και των θρήνων θέλει και τον πόνο των τριών φίλων του που τον επισκέφτηκαν. Με τη σιωπή αυτή που διακόπηκε αρχίζει πλέον ο διάλογος του Ιώβ με τους φίλους του. Όταν λέμε διάλογος, συνήθως εννοούμε ότι μιλάει ένας, απαντάει ο άλλος, μιλάει ξανά πάλι, γίνεται μια ανταλλαγή σκέψεων. Αλλά ο τίτλος αυτός, διάλογοι του Ιώβ με τους φίλους του, είναι λίγο όχι ακριβής, γιατί συνήθως είναι λόγοι μικροί οι οποίοι εναλλάσσονται και έχουν οπωσδήποτε μια σχέση αυτού του λόγου που λέγεται εν σχέση με τον επόμενο, ο επόμενος με την σχέση με το προηγούμενο και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν είναι εντελώς άσχετοι μεταξύ τους, αλλά εν πάση περιπτώσει λέμε ότι είναι διάλογοι. Ο χαρακτήρας του διαλόγου, των διαλόγων αυτών ή του διαλόγου αυτού, δεν είναι θεωρητικός. Δηλαδή δεν μιλούν περιπόνου θεωρητικά και φιλοσοφικά και θεολογικά, αν και υπάρχουν θεολογικές αλήθειες πολύ μεγάλες,
μέσα στη διάρκεια των λόγων αυτών, αλλά μιλούν για τον πόνο το συγκεκριμένο του Ιώβ. Και επί τη βάση αυτών των συζητήσεων που γίνονται, μπορούμε να βγάλουμε και διδάγματα που αφορούν και εμάς και μας βοηθούν να καταλάβουμε και τον προσωπικό πόνο του καθενός μας, με αναλογία όσο γίνεται. Και το περίεργο είναι ότι αποτελεί τον πιο πρωτότυπο διάλογο που μπορεί να έχει γίνει ποτέ στην ιστορία, γιατί οπωσδήποτε και ο Μακαρίτης, ο Σωκράτης και οι υπόλοιποι φιλόσοφοι που πήγαν στην αγορά δεν κάθονταν οπωσδήποτε στα σκουπίδια που είχαν διαπέταγμα να μαζέψουν οι υπηρεσίες της καθαριότητας. Αλλά επάνω στο σωρό των σκουπιδιών γινόταν αυτός ο βαθύς και πολύ σημαντικός διάλογος που αποτελεί την καρδιά του βιβλίου του Ιώβ. Αναπτύσσονται όμως, όπως είπα, σοβαρές αλήθειες με σκοπό την πρακτική αντιμετώπιση του πόνου τον οποίον εδοκίμαζε ο Ιώβ και τον οποίον τον αντιμετώπιζαν κατά κάποιον τρόπο, όπως θα δούμε, και οι φίλοι, αλλά έτσι που να μην είναι δυνατόν να έρθουν σε πολύ στενή επικοινωνία και να συμφωνήσουν σε αυτά τα οποία θα έλεγαν. Εκείνο που όταν ακούμε διάλογοι του Ιώβ με τους φίλους του και αντιστρόφως των φίλων με τον Ιώβ, είναι κάτι που περιμένουμε, είναι διάλογοι παρηγορίες, ενισχύσεως του πονεμένου αυτού ανθρώπου και που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν και εμάς να πάρουμε κάποιες ιδέες που θα μας ενέπνεε και εμάς για αντίστοιχες περιπτώσεις που θα έχουμε να συναντήσουμε φιλικά μας και αγαπητά μας πρόσωπα όταν πονούν. Αλλά όμως δεν είναι έτσι το πράγμα. Περιμέναμε να έρθουν να καταπροήνουν λίγο τους πόνους του Ιώβ, να τον ενισχύσουν στην αντιμετώπιση της δυσκολίας στην οποία βρισκόταν, να μπορέσει και αυτός να αντέξει στη μεγάλη δοκιμασία την οποία είχε. Αυτός είναι ο ρόλος των παρηγορητών. Όχι ότι θα θεραπεύσουν την αρρώστια, αλλά η ψυχή έχει ανάγκη μιας συμπαρουσίας, κάποιων λόγων ενισχυτικών, λόγων αγάπης, λόγων τονώσεως και ας το πω έτσι συμπλησιασμού αυτών που υποφέρει. Εκείνο το οποίο διακρίνουμε στους διαλόγους που θα δούμε αν ο Θεός θέλει, είναι ότι ο τόνος των λόγων των φίλων του Ιώβ είναι περισσότερο διδακτικός. Νομίζει κανείς ότι οι φίλοι αυτοί μιλούν σε έναν υγιή άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πάσει από σοβαρή κατάσταση από απόψεις υγείας, ή ότι δεν έχει υποστεί τις τρομερές εκείνες δοκιμασίες τις οποίες έχει υποστεί, και του μιλούν σαν να μην ήταν και άνθρωπος που ήταν ευσεβής, ο οποίος είχε ζήσει κατά το Πνεύμα του Θεού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τουλάχιστον όπως φαινόταν, γιατί στο τέλος θα δούμε ότι αυτοί δεν πολύ πίστευαν ότι ο Ιώβ ήταν αυτό το οποίο πίστευαν πρώτα. Εν πάση περιπτώσει, οι φίλοι του Ιώβ, αντί να αρχίσουν να παρηγορούν το φίλο τους, άλλαξαν έναν τρόπο, ας το πω έτσι, συμπλησιασμού, έναν τρόπο αντιμετωπίσεως της καταστάσεως του Ιώβ, όπως θα το δούμε σιγά σιγά. Οι λόγοι του διαλόγου διακρίνονται, χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Σε κάθε ομάδα προηγείται στην αρχή των πρώτων, καταρχήν ο θρήνος του Ιώβ, κατόπιν μιλούν οι φίλοι του με τη σειρά, είναι ο Ελιφάζ, είναι ο Βαλδάδ και είναι ο Σοφάρ, ανάλογα με την ηλικία τους. Ο πρώτος είναι πιο μεγάλος, ο πιο σοφός από όλους. Ο Βαλδάδ είναι και αυτός ακόλουθος στις σκέψεις του Ελιφάζ, και ο Σοφάρ, ο οποίος είναι ο πιο νέος από όλους, αλλά πάντως όλοι ενήλικες. Είναι δηλαδή, ας το πω έτσι, από τα 60 μέχρι τα 110 χρόνια. Αυτές περίπου είναι οι ηλικίες.
αυτοί είναι οι φίλοι οι οποίοι θα αρχίσουν να μιλούν. Η σειρά του δια των λόγων δείχνει ότι εδώ γίνεται μία προσπάθεια, μία αντιπαράθεση θα έλεγα, που οι μεν τρεις φίλοι με βάση την αρχή της ανταποδόσεως που έχουμε μιλήσει για αυτήν την προηγούμενη φορά και θα αναφέρεται κάθε τόσο, υποστηρίζουν την αρχή αυτή και με βάση αυτήν προσπαθούν να κατανοήσουν την κατάσταση του Ιώβ και επί τη βάση αυτής θα τον θεραπεύσουν. Ο Ιώβ δεν συμφωνεί μαζί τους και έτσι φτάνουμε σε μια διαρκή αντιπαράθεση που στο τέλος δεν είναι κανείς νικητής στη συζήτηση αυτή. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο με κάποια σειρά. Ίσως μπορεί να έχω και μερικά πράγματα, κάποιες επαναλήψεις, αλλά να τα συγκεντρώσουμε τώρα όλα μαζί για να μην ξανάρθουμε πάλι στα ίδια. Ένας ο οποίος θεωρείται ευσεβής υφίσταται ένα σωρό δοκιμασίες, αυτές που ξέρουμε, τα πάθη του Ιώβ, και επιπλέον υφίσταται ένα τρομερό κτύπημα στην ίδια του την υγεία, πάμπτωχος πια από πλούσιους που ήταν, εντελώς ας το πω παραμερισμένος από την κοινωνία, παραπεταγμένος σε μια κοπριά και ένα σωρό σκουπιδιών, με κάποιο ίσως υπόστεγο στο οποίο βρισκόταν εκεί, και φαίνεται ότι ο στόχος των δοκιμασιών είχε σκοπό να το συντρίψουν κυριολεκτικά τον άνθρωπο αυτόν, να τον κάνουν και αυτόν κουρέλι, όπως ήταν και το σώμα του ήδη πολύ καταβεβλημένο και η ψυχή του καταβεβλημένη πάρα πολύ. Έρχονται από μακριά οι φίλοι να τον δουν, να τον παρηγορήσουν, και οι φίλοι αυτοί αντί να δουν την όλη κατάσταση που θα έπρεπε να του πούνε μερικά πράγματα, να το βοηθήσουν να μπορέσει να αντέξει στον κόπο αυτόν, προσπαθούν τώρα να του στρέψουν την προσοχή στο εσωτερικό του, να αρχίσει αυτός να ερευνά τον εαυτό του, να δει τι είναι εκείνο που είναι η αιτία του πόνου του, γιατί η αιτία του πόνου είναι εκείνη που τους απασχολεί. Να δει στα βάθη της ψυχής του, να δει μήπως αυτός φταίει για την όλη κατάσταση και όχι κανείς άλλος. Όχι από πουθενά αλλού να προέρχεται ο πόνος. Και επομένως είναι ανάγκη να στραφεί, να γνωρίσει τον εαυτό του, τον οποίον προφανώς κατά τους φίλους αγνοεί ο Ιώβ. Τα λέμε αυτά γιατί η μέθοδος προσεγγίσεως των τριών φίλων προς τον Ιώβ αποδείχθηκε από την αρχή λανθασμένος. Θέλησαν να κάνουν μία διάγνωση της καταστάσεως, αλλά κατά τρόπον τέτοιον, επί τη βάση της αρχής της ανταποδόσεως, που ήταν ασφαλμένος ως προς τον Ιώβ. Η αρχή της ανταποδόσεως, δηλαδή ότι ο Θεός ανταποδίδει στους ανθρώπους και ευλογίες και τιμωρίες ανάλογα με την κατάστασή τους, δεν ήταν η αρμόζουσα για την περίπτωση του Ιώβ, γιατί ο Ιώβ ήταν ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στο Θεό, αλλά και επειδή θεωρείται ο πόνος μόνον ως ποινή, ως αποτέλεσμα μιας καταδίκης εκ μέρους του Θεού. Επειδή ο άνθρωπος ήταν πολύ αμαρτωλός, όποιος άνθρωπος ήταν πολύ αμαρτωλός, θεωρείται ότι είναι καταδικασμένος από τον Θεό, τιμωρείται από τον Θεό. Επί τη βάση αυτής τώρα προσπαθούν να μιλήσουν και στην αρχή αρχίζουμε πολύ προσεκτικά βήματα με υπαινιγμούς τους οποίους κάνουν στον Ιώβ, προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να τον βοηθήσουν να καταλάβει ότι Ιώβ κάτι συμβαίνει με σένα. Δεν το λαμβάνεις εσύ υπόψη, δεν εξετάζεις τον εαυτό σου ποτέ φαίνεται, για να ξέρεις ότι μπορεί εσύ να φταίς για την κατάστασή σου αυτή. Και του συνιστούν, αφού γνωρίζει τον εαυτό του, να ανακαλύψει την αμαρτία που κρύβεται πίσω, γιατί για να πονεί πρέπει να αμαρτεί οπωσδήποτε, σύμφωνα με την αρχή αυτή που πίστευαν. Δεν υπήρχε άλλη εξήγηση για τον πόνο παρά μόνο αυτό κατά αυτούς. Έτσι λοιπόν, η συζήτηση αυτή που γίνεται μεταξύ Ιώβ και φίλων αρχίζει να ανάβουν τα αίματα και να ανταλλάσσονται λέξεις και
χαρακτηρισμοί που στο τέλος γίνονται πολύ βαρύς, διότι οι φίλοι επιμένουν οπωσδήποτε η αμαρτία που είναι κρυμμένη μέσα του και δεν την ομολογεί ο Ιώβ είναι η αιτία του πόνου. Ο δε Ιώβ αρνείται, το αρνείται αυτό το πράγμα, διότι δεν του μαρτυρεί η συνείδησή του κάτι γι' αυτό. Εδώ λοιπόν, έχοντας υπόψη ότι ο Θεός τιμωρεί την αμαρτία διότι είναι δίκαιος, οι φίλοι του, χωρίς να το καταλάβουν, δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Και θα δούμε, θα το αναφέρουμε πάλι πως αντιμετώπισε τον πόνο του στην αρχή. Από τη μια μεριά ο Ιώβ πιστεύει όπως οι φίλοι του ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Όποιος είναι αμαρτωλός τιμωρείται, όποιος είναι καλός ευλογείται. Εντάξει. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να συμβιβάσω τώρα τη συνείδησή μου ότι δεν έκανα κάποια μεγάλη αμαρτία με τη δικαιοσύνη του Θεού, που ο Θεός δεν είναι άδικος. Επομένως, γιατί να υποφέρω αφού εγώ δεν έκανα κάποιο έγκλημα? Διότι το έγκλημα υποτίθεται ότι θα είχα μια μεγάλη αμαρτία που τιμωρείται με τέτοιον τρομερό τρόπο. Όλα καταστρέφονται και η γη ακόμη. Και επομένως μένει μόνο ο θάνατος ως μόνη ελπίδα καταφυγής από την αμαρτία. Και το λέμε αυτό γιατί ο Ιώβ ήταν άνθρωπος πολύ ευσυνείδητος. Ας πω, υπενθυμίσω μια λεπτομέρεια από τη ζωή την οικογενειακή που είχε. Αναφέρεται εκεί στην αρχή ότι τα παιδιά μαζεύονταν πολλές φορές στα σπίτια, μέχρι τη σειρά από το μεγάλο αδελφό και κάτω, μέχρι τον 7ο αδελφό και τις αδελφές μαζί, και κάθε αδελφός είχε την οικογένειά του και το σπίτι του και περνούσαν ωραία, ευχάριστα αυτές τις συναντήσεις που κάναν. Δεν γλεντοκοπούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν ερμηνευτές που λένε ότι ήταν διαφθαρμένα τα παιδιά. Δεν μπορεί κανείς να το δεχθεί αυτό για τον εξής λόγο. Όταν ο Ιώβ μάζευε τα παιδιά του, όταν τελείωνε, ας το πούμε, αυτό το γλέντι, ας το πούμε έτσι, εθυσίαζε 7 ζώα, 7 πρόβατα και ένα μοσχάρι για όλους. Μπορείτε να φανταστείτε αν ήταν κάθε μέρα πόσα ήταν τα αρνάκια τα οποία έπρεπε να θυσιάσει. 364 επί 7. Καταλαβαίνετε πόσο γίνονται. Είναι χιλιάδες. Είχε κάπου 7.000 εγώ πρόβατο ο άνθρωπος. Δεν θέφθαναν να θυσιαστούν. Και βάλουμε και 364 κάθε φορά μοσχάρια, ένα για τους 7. Πάνε τα κοπάδια. Άρα δεν ήταν σωστό αυτό και δεν μπορούσε να γίνει κάθε μέρα αυτό. Εντάξει. Εκείνο που μας βοηθάει να καταλάβουμε την πνευματικότητά του είναι όταν μάζευε τα παιδιά να μαζευτούν όλη η οικογένεια μετά, ας πούμε, αυτές τις βραδιές που συναντιόντουσαν τα παιδιά μαζί μεταξύ τους, εθυσίαζε ο Κύριος για όλους και έκανε και μία θυσία, μη τυχόν τους πέρασε μία σκέψη κακιά για το Θεό. Όχι ότι δεν έκανα έγκλημα, αλλά μήπως με σκέψη αμάρτησαν. Αυτός λοιπόν ο οποίος θυσίαζε για να καθαρίσει τα παιδιά από τυχόν μη καθαρές σκέψεις εις βάρος του Θεού, ήταν δυνατόν ο ίδιος να μην προσέχει? Ήταν δηλαδή τόσο υποκριτής που να σκέφτεται μόνο για τα παιδιά του και όχι για τον εαυτό του? Επομένως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εφρόντιζε με κάθε τρόπο να είναι προσεκτικός, να έχει καθαρή την καρδιά του, καθαρή τη συμπεριφορά του και με τον τρόπο αυτόν να μπορεί να επικοινωνεί με τον Θεό. Ήταν άνθρωπος παιδιώθεν ευσεβής και πιστός. Έτσι λοιπόν ο Ιώβ έλεγε ότι εγώ δεν έχω μαρτυρία της συνείδησης ότι έχω αμαρτήσει. Όχι ότι θεωρείς τον εαυτό του αναμάρτητο. Έχει πει, σε άλλη περίπτωση, ότι ο άνθρωπος και μια μέρα να ζήσει, πάλι αμαρτωλός θα είναι. Άρα έχει τη συνείδηση αμαρτωλότητας του ανθρώπου. Αλλά δεν είχε τη συνείδηση ότι έχει κάνει κάποια συγκεκριμένα τρομερά αμαρτήματα που να τιμωρεί ο Θεός. Και έτσι έχουμε αυτή τη σύγκρουση. Χωρίς αμφιβολία, τα ελαττήρια των φίλων του ήταν καθαρά. Πήγαν με αγάπη για τον Ιώβ να τον φροντίσουν. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν ήταν σωστός. Πάμε σε έναν άρρωστο, παραδείγματος χάρη, να το καταλάβουμε λίγο πιο καλά αυτό.
Τι κάνεις, πώς θα πας? Α, έχεις πολλές αμαρτίες, γι' αυτό υποφέρεις. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Είναι δυνατόν να το παρηγορήσουμε με αυτόν τον τρόπο? Και ξέρεις, να πας μετανοείς, να πας να πεις όλες τις αμαρτίες που έχεις κάνει. Ξέρω εγώ, σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο πολύ σε τιμίες και αθλειότητες, όπως λέμε, ξέρω εγώ, και επομένως δεν μπορεί και εσύ να είσαι καθαρός, πήγαμε τις οικολογίες, έγινες καλά. Δεν είναι έτσι το πράγμα, δεν λύνεται το πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα και ο πιο μεγάλος κακούργος να είναι όταν τον επισκεφτώ και τον δω να πονάω, να πονάει, θέλω να τον πλησιάσω με καθοσύνη, με αγάπη. Δεν του πω, δεν αρχίζω να του κάνω διδασκαλία. Ο άνθρωπος υποφέρει τα πνευμόνια του, καρδιά του, ξέρω εγώ, άλλα όργανα του σώματός του, και εγώ να του κάνω διδασκαλία. Δεν στέκει αυτό, αδελφοί μου. Είναι εντελώς αψυχολόγητα αυτά. Και επομένως, υπό την έννοια αυτή, είναι πολύ μεγάλο λάθος να χρησιμοποιούμε τέτοιο τρόπο παρηγορίας. Δεν είναι παρηγορία αυτή. Ο άνθρωπος θα σκέφτεται, αν δεν αρχίσει να φωνάζει και δεν με διώχνει, θα λέει, αχ, γλίτωσα από τον άνθρωπο. Και πολλές φορές παίζει ρόλο, αδελφοί μου, και η θρησκευτικότητά μας, που νομίζουμε αρχίζουμε μια φλιαρία μεγάλη, που ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη αυτές τις φλιαρίες. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη σύμπληση, ας πούμε μια ταυτότητος μαζί του, να γίνει ένα μαζί του. Και αν πονάει, να σιωπηλά να μείνω κοντά του, μέσα μου να κάνω κάποιο προσευχή για τον ίδιο, και αν πονάει πολύ να κλάψω μαζί του, τότε είμαι μαζί του, τότε τον νιώθω. Γι' αυτό πήγα, να πονέσω, να συμπονέσω. Και ξέρετε, αδελφοί μου, και κάτι άλλο, όποιος δεν πονάει δεν συμπονάει. Άμα δεν έχει δοκιμάσει τον κόπο, τον μόχθο, την αγωνία, την απελπισία που δημιουργεί ο δημιουργός μέσα καταστάσεις, σκεφτείτε να σου έχετε το αίσθημα του πνιγμού, να μην μπορείς να αναπνεύσεις. Και πας τώρα να του κάνεις το δάσκαλο. Τότε να το καταλάβω περισσότερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη τέχνη πνευματική να παρηγορήσεις τον άλλον. Λοιπόν, και θα πρέπει να το ρίξουμε και το εξής, ότι η επίμονη άρνηση του Ιώβ να μην παραδεχθεί αυτά που ήθελα του πούν οι φίλοι του, ότι είναι πολύ μεγάλος αμαρτωλός, για να σωθεί πρέπει να μετανοήσει, δεν οφείλεται σε εγωιστική κατάσταση εκ μέρους του. Ήταν εγωισμός, αλλά ήταν τη σκέψη ότι επειδή οι άνθρωποι τότε πίστευαν ότι οι αρρώστιες, οι μεγάλες δοκιμασίες οπωσδήποτε αποτελούν ποινή και τιμωρία από τον Θεό, εάν έλεγε αυτός ότι αμάρτησε, αμέσως οι άνθρωποι θα έλεγαν, μα ο Ιώβ ήταν τόσο μεγάλος υποκριτής, τόσο απέσιος, τόσο σκληρός, τόσο, ας πούμε, κακούργος πραγματικά, γιατί πρέπει να κάνει μεγάλα κακουργήματα για να γίνει τόσο πλούσιος. Θα ήταν δηλαδή ένας πολύ μεγάλος σκανδαλισμός των ανθρώπων. Δεν τον ένοιαζε για την υγεία του, δεν τον πείραζε το ότι πάει να πεθάνει, αλλά τον πείραζε να μην πεθάνουν ψυχές εξαιτίας του, για τις οποίες αγωνίστηκε, σε οποίες μίλησε περί Θεού, περί αγάπης, περί εντιμότητας, περί ανωτερότητας κλπ. Επομένως, ο Ιώβ είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν άνθρωπος του Θεού. Δεν ήθελε σε μια στιγμή, επειδή του έλεγαν οι φίλοι του, μετανόησε να πεις, πες τις αμαρτίες που έκανες, μετανόησε και γίνεις καλά. Αν δεν ήταν πιστός άνθρωπος, θα έλεγε, ναι, εντάξει, έκανα τούτο, έκανα το άλλο, εντάξει, να γίνω γέρος. Μα δεν μπορούσε να γελάσει τον Ιωσήφ Θεό. Δεν μπορούμε να πάμε στην εξομολόγηση και να λέμε αμαρτίες που δεν κάναμε, αλλά αμαρτίες που κάναμε. Αν και συνήθως έρχονται και ψυχές οι οποίες λένε, εγώ δεν έκλεψα, εγώ δεν είπα ψέματα, εγώ δεν αδίκησα. Μα χριστιανέ μου και χριστιανή μου, τι μου τα λες αυτά? Ήρθες να πεις, σαν τον Φαρισαίο που λέει, ούκι με ως περιληπτή των ανθρώπων, ή να ομολογείς τις αμαρτίες σου? Εκεί είναι, ας το πούμε, ψυχοκαθαρτήριο. Και ο ίδιος ο πνευματικός, και αυτός εξομολογείται, αδελφοί μου, και αυτός πάει στο πνευματικό του και λέει τις αμαρτίες που νιώθει, που του λέει η συνείδησή του. Θα καταθέσω αυτά τα οποία βαραίνουν τη συνείδησή μου. Μα δεν έχω τίποτε. Τότε να πας στο καλό σου. Από δεν έχεις τίποτε, τι έρχεσαι εδώ? Μη απασχολείς τον πνευματικό με τον πολύτιμο χρόνο που έχεις στη διάθεσή του. Αλλά
Εάν εξετάσουμε τον εαυτό μας περισσότερο, θα δούμε ότι έχουμε πράγματα. Να πω ένα άσχετο παράδειγμα που μπορεί να μας βοηθήσει αυτό. Ένας χριστιανός μιλούσε με έναν Ινδό. Εγώ λέω, λέει αυτός ο Ινδός, τίποτε ζωντανό δεν τρώω. Δεν τρως, και όμως τρως και καταπίνεις. Εγώ λέει, τι μου λες τώρα πράγματα. Εγώ εκπεπιθήσεις είμαι αυτός. Θα σου πω εγώ λέει. Φέρα από το νερό, είχε ένα μικροσκόπιο, κοίταξε μέσα και ανακάλυψε πλήθος κοπάδια από μικρόβια. Εσύ τα καταπίνεις, αυτά είναι ζωντανά πράγματα. Είδες λοιπόν, τρως ζωντανά πράγματα μέσα. Δεν το ξέρω λέει. Μα έτσι είναι το πράγμα. Έχουμε αμαρτίες αδελφοί μου, πολλές αμαρτίες, δεν τις ανακαλύπτουμε. Υπάρχουν και βιβλία τα οποία μας δίνουν παραδείγματα, αν γίνεται τούτο, το άλλο, το άλλο κλπ. Μας διαφωτίζουν αυτά για να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Ας διαβάσουμε το Ευαγγέλιο να δούμε ως καθρέφτη για τον εαυτό μας, να ανακαλύψουν πολλά πράγματα. Εγώ δεν λέγω ημίν αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ούτε να το δω δεν θέλω. Μα λέει ακριβώς εδώ πέρα, ο Χριστός λέει τον αγαπούμε όμως. Δεν τον χωνεύω τον τάδε, δεν χωνεύω την τάδε. Μα και αυτό το πράγμα δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να τους χωνεύουμε τους άλλους. Όχι να τους πάμε δηλαδή να τους χωνέψουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να ανεχθούμε. Επομένως από αυτή την άποψη, αδελφοί μου, χρειάζεται να καθρεπτίζουμε τον εαυτό μας στο Ευαγγέλιο για να μάθουμε τι μας λέγει, πώς να γίνουμε, πώς να μιμηθούμε τον Κύριό μας. Λοιπόν, ο Ιώβ δεν βλέπει ψέματα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι οι μεν φίλοι του Ιώβ του μιλούν περί Θεού, ο δε Ιώβ μιλάει με το Θεό. Και υπάρχει μια πολύ ωραία ρίση από έναν από τους Αγίους Πατέρες, λέγει «Η θεολόγος ή προσεύχη, θεολόγος ή, η θεολόγος ή προσεύξη». Δηλαδή, όταν προσεύχεις γίνεις θεολόγος και, εάν προσεύχεις, και αν είσαι θεολόγος πρέπει να προσεύχεσαι. Άρα, το να είμαστε πιστοί σημαίνει ότι ζούμε κατά το θέλημα του Θεού. Το Ευαγγέλιο, όπως έχω τονίσει πολλές φορές και από τη θέση αυτή και το έχετε ακούσει και από αλλού, είναι ζωή, είναι βίωση, είναι η μίμηση του Χριστού, αυτό το οποίο ζει ο Κύριος και οι Άγιοι, που είναι ας το πούμε μιμήματα του Χριστού και έχουμε, είναι πιο κοντά σε εμάς και μιμούμε στους Αγίους όπως την Αγία Εκατερίνη που γιορτάζουμε σήμερα. Και επειδή δεν έχουν έρθει όλοι, ας με επιτρέψετε πάλι να πω, να τις ευλογήσει ο Θεός όλες τις Εκατερίνες και, και στις Τηριανές που θα γιορτάζουν αύριο, τις Στέλες που θα γιορτάζουν αύριο και οποιοσδήποτε άλλους Αγίους. Λοιπόν, αυτό έχει σημασία μεγάλη. Τώρα, στον πρώτο κύκλο, κατά διάρκεια των κύκλων μάλλον, γιατί οι κύκλοι αυτοί θα τους δούμε, δεν χρειάζεται να μείνουμε σε αυτούς, υπερασπίζει την αθεότητα και αποδεικνύει το λανθασμένο της πορείας της σκέψης των φίλων του, ο Ιώβ. Και επομένως δεν ήταν ανθρωπάρεσκος και δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να φανεί καλός στους φίλους του, να πει ναι πώς λέτε φίλοι μου, εντάξει όπως λέτε είσαι γύρω και επομένως να αποκαταστήσω τη φιλία μου με τους, να μην καταράξω τη φιλία μου με τους φίλους μου και επομένως θα κάνω αυτό που θέλουν. Όχι έτσι. Η φιλία αδελφοί μου είναι φιλία η οποία βασίζεται πάντοτε στην ειλικρίνεια και στην ετοιμότητα. Και ας κάνω μια παρένθεση τώρα για να επανορθώσω μια παράληψη που έκανα την προηγούμενη φορά. Σας είχα αναφέρει το παράδειγμα κάποιων φίλων που ένας φίλος αντικατέστησε τον άλλον που πρόκειται να εκτελεστεί. Δεν μπορούσα να θυμηθώ τα ονόματα γιατί δυστυχώς όπως καταλαβαίνετε είμαι υπέργυρος τώρα. Λεγόταν Δάμων και Φιντίες. Ο Φιντίες ήταν ο φίλος που καταδικάστηκε, ο συνομότης από τον τύρανο των Σιρακουσών Διονύσιο και ο Δάμων ήταν φίλος του. Αντικαθιστά ο Δάμων το φίλο Φιντία, το Φιντία πάει να παντρέψει την αδελφή του για τρεις μέρες άδεια και έρχεται με την ψυχή στο στόμα, έγινε πολύ μεγάλη νεροποντή και το ποτάμι ήταν πολύ φουσκωμένο, δεν μπορούσε να περάσει. Την τελευταία στιγμή προτού κρεμάσουν τον Δάμωνα και έγινε εκείνη αυτή η σκηνή που σας περιέγραψα και έγιναν, χαρίστηκε η ποινή και έγινε και τέτος φίλος του ο Διονύσιος ο Σιρακουσών. Μάλιστα. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τον Ιώβ είναι η λαχτάρα που έχει να μείνει κοντά στο Θεό. Θα το δούμε πολλές φορές, ότι πολλές φορές
μιλάει με τόσο έντονο τρόπο που νομίζει κανείς θα σε δει ο Ιώβ, αλλά είναι τόσο πολύ πονεμένος, γιατί νομίζει ότι ο Θεός δεν τον αγαπά, ότι ο Θεός είναι εχθρός του, ώστε του μιλάει με τρόπο όπως θα μιλούσε σε ένα φίλο και θα παραπονείται πάρα πολύ σκληρά. Έχουμε λοιπόν, για να καταλήξουμε από τη βάση αυτών που είπαμε, δύο, ας το πούμε, στάσεις. Η μία στάση και άποψη είναι ότι όποιος υποφέρει βασανίζεται, και του Ιώβ, ο οποίος λέγει ότι ο πόνος δεν είναι πάντοτε απόρρια αμαρτίες, και κάποια αλήθεια που δεν ξέρουμε. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε στο ότι δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι επειδή διαβάσαμε μερικά βιβλία, ακούσαμε μερικά κηρύγματα και λοιπά, να κάνουμε το δάσκαλο και να κάνουμε αξιολογήσεις των ανθρώπων χωρίς να το προσέξουμε το πράγμα αυτό. Γιατί εάν δεν προσέξουμε στο σημείο αυτό, θα κάνουμε κακές διαγνώσεις, θα πέσουμε έξω. Και συνήθως πέφτουμε. Υπάρχει το Άγιο Κοτσομπολιό, εντός εισαγωγικών το λέω αυτό πέρα, και κρίνουμε και επικρίνουμε και κατακρίνουμε κατά δικασμόν λίπη καρμανιό, να το κρεμάσουμε των κοτσομπολευόμενων. Αλλά δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και βλέπουμε ότι επειδή επέμειναν οι φίλοι, δείξουν δηλαδή αυτό ότι όποιος είναι αμαρτωλός υποφέρει, τον παρουσίασαν ότι ήταν μέγας εγκληματίας. Έκανε πολλές παρβάσεις, τις οποίες θα δούμε τότε που θα αναφέρουν ονομαστικά ο Ηλιφάζ ο πρώτος. Επομένως από αυτή την άποψη θα πρέπει να ξέρουμε, μην είμαστε πρόθυμοι και πρόχειροι να καταδικάσουμε τους άλλους ή να κάνουμε αξιολογήσεις καταστάσεων κλπ. Χωρίς να ξέρουμε τα πράγματα καλά. Και φαίνεται ότι οι φίλοι, όπως θα δούμε τον πρώτο, τον Ηλιφάζ, δεν είχα ρωτήσει μερικά πράγματα σχετικά με τον Ιώβ, με την κατάσταση, αυτά που υπέφερε. Να ρωτήσει τη γυναίκα, να ρωτήσει κάποιους ανθρώπους που τον γνώριζε κλπ. Τι συνέβη, για να ξέρουν να πούν μερικά πράγματα που ήταν πολύ χαρακτηριστικά. Και ξέρουμε ότι ο διάλογος αυτός βγάζει σε ένα άλλο συμπέρασμα. Ότι ο διάβολος, που ήθελε να αποδείξει ότι η θρησκευτικότητα του Ιώβ ήταν ωφελημιστική, ότι ήταν, ας το πω έτσι, ευσεβής, γιατί τα έχει καλά με τον Θεό και ο Θεός τον ευλογεί και τα έχει όλα καλά, γιατί ο Θεός τώρα είναι πλούσια, δεν τα κατάφερε να το κάνει αυτό το πράγμα ο διάβολος. Αυτό που δεν κατάφερε ο διάβολος, προσπαθούν να το καταφέρουν οι φίλοι του, χωρίς το ξέρουν αυτό. Δηλαδή να αποδείξουν ότι ο Ιώβ στο τέλος είναι κατά βάθος αμαρτωλός και άρα ήταν θρησκευτικός, γιατί ήθελε να τα έχει καλά με τον Θεό και να έχει όλα τα καλά και τα ευλογημένα. Αυτό γενικώς για το διάλογο, εισαγωγή στους διαλόγους που λέμε. Ας πάμε τώρα στον πρώτο λόγο των τριών φίλων, που ο πρώτος λεγόταν Ηλιφάζ. Ο λόγος αυτός περιλαμβάνεται σε δύο κεφάλαια, τέταρτο και πέμπτο, και θα δούμε με μερικά πράγματα όσα επιτρέψει η ώρα μας, μπορεί να συνεχίσουμε και την άλλη φορά, να δούμε πώς αντιμετωπίζει ο Ηλιφάζ την πραγματικότητα. Είπα και πρώτα, προηγουμένως, ότι είναι ο πρώτος ο Ηλιφάζ, ο πιο γυραιός από όλους, ήταν και οι τρεις βασιλιάδες κάποιων γειτονικών χωρών, που δεν τις ξέρουμε ποιες ήταν αυτές, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε μέχρι σήμερα. Πάντως, γειτονική προς την Παλαιστίνη, όπου υποτίθεται ότι μάλλον όχι Παλαιστίνη, τη γειτονική προς την Παλαιστίνη χώρα από όπου ήταν ο Ιώβ, και επομένως μια από τις γειτονικές χώρες, όπως είναι περίπου το Ιράκ και άλλες, ας πούμε, χώρες εκεί από εκείνη την περιοχή. Είναι άνθρωπος που είναι πιστός. Η πίστη είναι παραδοσιακή, είναι σοφός, είναι άρχοντας χρόνια, έχει πείρα μεγάλη από τη ζωή και ο λόγος του θεωρείται ένα από τα καλύτερα κείμενα του βιβλίου του Ιώβ. Με τη διαφορά που θα δούμε μετά γιατί δεν πέτυχε.
Τον Ελιφάζ τον χαρακτηρίζει η απόλυτη πίστη στην αρχή της ανταποδόσεως, την οποία συμμερίζονται και ο Βαλδάδ και ο Σοφάρ και ο Ιούδης ο Ιώβ. Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή, είπαμε ότι ο Θεός αμείβει τα καλά, τιμωρεί τα κακά. Όλα αυτά όμως εδώ πέρα αναφέρονται στην παρούσα ζωή. Δεν υπήρχε, όπως το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά, η πίστη στην αιωνιότητα, ότι δηλαδή μετά τη ζωή αυτή υπάρχει αιωνία ζωή. Δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα. Επομένως όλα αυτά περιορίζονται γέννηση θάνατος. Και συνεπώς είχε πολύ μεγάλη σημασία η ευτυχία, η ευμάρεια, ο πλούτος, τα υλικά αγαθά στη ζωή αυτή, και επομένως όποιος ήταν ευλογημένος από τον Θεό έπρεπε να τα έχει αυτά, και όποιος δεν ήταν ευλογημένος ζούσε μια απέσια ζωή. Και επειδή πηγή του πόνου είναι η αμαρτία, την αμαρτία την εξαλείφθη κανείς με τη μετάνοια, την αναγνώριση και μετάνοια, και οπότε ο Θεός θα του δώσει τις ευλογίες ώστε να ζήσει ευτυχισμένος και αυτός. Αλλά όποιος αρνείται να αναγνωρίσει τις αμαρτίες του τιμωρείται από τον Θεό πολύ σκληρά, πολύ αυστηρά, γιατί η δικαιοσύνη του Θεού είναι αμετάβλητη, δεν αλλάζει, δεν λυγίζει. Ο Ελιφάς μιλάει με πολύ ιππιότητα και ευγένεια, πολύ προσεκτικά. Δεν θέλει να θίξει κατά κάποιο τρόπο τον Ιώβ. Μιλάει πολύ προσεκτικά, αλλά παρά τα αυτά όμως, θα το δούμε κατόπιν, αφήνει υπαινιγμούς οι οποίοι είναι χειρότεροι από το να πεις κανείς κατευθείαν. Όταν μιλούμε με υπαινιγμούς δεν βοηθούμε τον άλλον. Είναι προτιμότερο να του μιλήσουμε κατευθείαν με ήρημο τρόπο, με ευγένεια, με καλοσύνη, αλλά συμβαίνει αυτό. Όταν όλος καταλάβει ότι μιλώ χωρίς να τα λέω με υπονοούμενα, τότε αρρωστήγεται. Γιατί δεν το λες κατευθείαν? Γιατί μου δημιουργείς αυτή την αντίληψη? Θα σου πω κατευθείαν τι συμβαίνει. Λοιπόν, είναι με τριοπαθείς τους λόγους σου και προχωρείς την ανάπτυξη αυτών που λέγει όσο μπορεί πιο προσεκτικά. Απλώνει το χέρι του να ενθαρρύνει το φίλο του Ιώβ. Προσπαθεί να τον βοηθήσει, αλλά κατά τρόπον τέτοιον που του δημιουργεί αντίδραση. Ο Ιώβ λυπάται για αυτά και αντιδρά σε αυτά που είπε ο Ελιφάζ, όπως θα το δούμε στο λόγο του. Και ενώ είναι πλούσιος ο λόγος του και έχει πολλές αλήθειες που θα τις δούμε κάπως έτσι όσο μπορούμε να τις υπογραμμίσουμε λίγο, γιατί η ανάπτυξη σου χρειάζεται πολύ χρόνο, εν τούτης νομίζει ο Ελιφάζ ότι αυτά που λέει στον Ιώβ, ο Ιώβ θα του πει ναι, έχεις δίκιο, αυτό θα κάνω που λες. Αν εδώ πέφτει έξω, δεν μπορεί να πετύχει ο Ελιφάζ. Για να δούμε τώρα, αφού είπαμε κάποια εισαγωγικά, να δούμε τι λέει ο Ελιφάζ. Μήπως πολλές φορές σου μίλησαν σκληρά, ποιος όμως τώρα τα λόγια σου τα άκαρδα να αντέξει? Είχαν ακούσει το θρήνο, είχαν ακούσει τα λόγια τα δύσκολα τα οποία είπε, τα πολύ σκληρά που θα λέει κανείς, αλλά εναντίον του εαυτού του, όχι εναντίον άλλων, ούτε εναντίον του Θεού. Τώρα λέγει, σου μίλησαν κάποιοι, σου είπαν κάποια σειρά πράγματα, αλλά τώρα τα λόγια σου δεν είναι ανέκτα, μπορεί και να σε αντέξει. Και επομένως πρέπει να δεχθεί μερικές πικρές αλήθειες ο Ιώβ, να καταλάβει ότι παραφέρθηκε. Και επομένως προσπαθεί να μετριάσει με τα λόγια του την οξύτητα των λόγων του, αλλά οπωσδήποτε είναι αιχμηρά τα λόγια που λέει αυτά, οπωσδήποτε θίγουν τον Ιώβ. Προσπαθεί να του μιλήσει προσωπικά, αλλά όσο στενός και αν είναι ο σύνδεσμος ενός σοφού με κάποιον άλλον, μας λέει κάτι κάποιος, εδώ γράφει το εξής κείμενο. Οσοδήποτε και αν είναι στερός ο δεσμός της αγάπης μας προς ένα πρόσωπο και όσο στενή και αν είναι η σχέση μας μαζί του, δεν σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να μιλάμε με τραχύτητα, με σκληρότητα, με σωρία υποδείξεων, σαν είμαστε δάσκαλοι του και εκείνος μαθητής να μας ακούει υποχρεωτικά. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, με τον τρόπο αυτόν τον ερεθίζουμε τη συμπεριφορά μας. Ο ασθενής μπορεί να πονεί, να αισθάνεται πιεσμένος, κουρασμένος, πίκρα πιθανό και απογοήτευση.
οφείλουμε αντίθετα να είμαστε ολιγόλογοι, ο λόγος μας να είναι ήρεμος, γλυκός, χωρίς ίχνος ειρωνίας και υποτιμήσεως, και αν η κατάσταση του ασθενούς είναι πολύ σοβαρή, τότε είναι προτιμότερη σιωπή. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το αρχαίο ρητό που λέγει «Χρήτων του λαλήν εστί το σιγάν». Από την ομιλία προτιμότερη είναι σιωπή σε μερικές φορές. Και θα έλεγα, που λέει και ο λαός, ότι η σιωπή είναι χρυσάφι και ο λόγος είναι άργυρο, ασήμι που λένε πολλοί. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι και κάτι χειρότερο όταν είναι ακατάλληλος ο λόγος. Και συνεχίζει τώρα ο Ελιφάζ, μπορεί σε πολλούς να έχεις νοθετήσει, μπορεί εσύ πολλούς να έχεις νοθετήσει και χέρια δύναμα να έχεις δυναμώσει. Μπορεί με λόγο πεσμένους να ανόρθωσες και να έχεις με θάρρος εν ψυχώς οι γόνατα που παράλυσαν. Τώρα που ήρθε η δική σου η σειρά και σ' άγγιξε ο πόνος, τώρα λοιπόν και εσύ ταράχτηκες. Εδώ λοιπόν είναι μία σκληρή κουβέντα την οποία απευθύνει ο Ελιφάζ εις τον Ιώβ. Το παρελθόν του Ιώβ ήταν αξιόλογο. Ήταν άνθρωπος ο οποίος πήγαινε, παρηγορούσε ανθρώπους, τους στήριζε, αδικουμένους και λοιπόν, όπως το έχουμε αναφέρει αυτά στην ανάπτυξη της προσωπικότητός του. Τώρα λοιπόν δοκιμάσαι και εσύ ο ίδιος. Αυτά που έλεγες τα πίστευες? Ήσουν δηλαδή συνεπής αυτά που έλεγες? Και αν λοιπόν ήσουν συνεπής, τώρα γιατί αντιδράς? Γιατί δεν δείχνεις την ίδια υπομονή που δείχνεις στους άλλους ανθρώπους και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάς με τον σιλό τρόπο? Και επομένως εδώ έχουμε δύο πράγματα να παρατηρήσουμε στο λόγο του Ελιφάζ. Μία αλήθεια και ένα μεγάλο λάθος που κάνει. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι με πίστη και με αγάπη μπορεί να μιλήσουμε σε κάποιους για μερικά πράγματα. Όταν δοκιμαζόμαστε εμείς, τότε βλέπουμε ότι πρέπει να φανούμε συνεπείς αυτά που λέγαμε στον άρρωστο κάποτε. Εδώ σκοντάβουμε. Όταν πονούμε είναι δύσκολο το πράγμα, αλλά εάν πιστεύαμε πέρα για πέρα σε αυτά, τότε θα πρέπει να δείξουμε την υπομονή και την ταπείνωση που υποδεικνύουμε στους άλλους. Να πούμε «Δόξα σοι Θεέ μου, σε ευχαριστώ για το δώρο που μου έστειλες», και το δώρο αυτό είναι ο καρκίνος. «Σε ευχαριστώ για το δώρο που μου έστειλες», και αυτό είναι η παράλυση. «Σε ευχαριστώ για το δώρο που μου έδωσες», διότι αυτό είναι η καταστροφή των νεφρών και οποιοδήποτε άλλο. Δύσκολο πράγμα το πει κανείς. Πάρα πολύ δύσκολο. Εύκολα το λέμε. Αλλά όποιος πονεί, συμπονεί. Όποιος έχει δοκιμάσει μερικά πράγματα πόνου, καταλαβαίνει. Και επομένως από αυτή την άποψη, ας επιταπεί στον ομιλούντα να σας πει ότι κάτι έχει δοκιμάσει και αυτός από πόνους, και επομένως από αυτή την άποψη μπορεί να κατανοεί μερικά πράγματα. Όμως ο πόνος είναι σκληρός, είναι φρικτός. Λέει κανείς να ζει ή να μη ζει. Όταν κανείς δεν μπορεί, ούτε καθιστός, ούτε ξαπλωμένος, ούτε μπρούμητα, ούτε ανάσκελα, ούτε σπλάγια, ούτε αριστερά, ούτε περπαντώντας, ούτε μη περπατώντας, να ησυχάσει και να έχει τρομερούς πόνους, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Τότε μπορεί να βγει από την ψυχή ένα θερμό ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί πονώ. Γιατί αυτό το μέσον, αυτό το φάρμακο του Θεού είναι σωτηριώδες, αδελφοί μου. Αυτό θα μας σώσει. Όταν τα έχουμε όλα καλά, όταν όλα πάνε θαυμάσια, κάνω και κανένα σταυρό. Θα είμαι στο σπίτι, θυμάμαι, παραλείπω για να διαβάσω το Ευαγγέλιο, τα λόγια του Θεού, πάω και καμιά φορά στην εκκλησιά και ούτω καθεξής. Όταν όμως με περιμαζέψει ο πόνος, θα πάω και στην Παναγία του Προσού, θα πάω και στη Μυτιλίνη, θα πάω και στην Μαλεβή, θα πάω και στην Άνδρο, θα πάω και στους Αγίους Τόπους και οπουδήποτε αλλού να ζητήσω έλεος από τον Κύριο. Τότε πώς βρίσκω τον χρόνο και τη δύναμη να το κάνω αυτό? Φαίνεται λοιπόν ότι ο Θεός
ξέρει τι κάνει, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι υφιστάμεθα, και ότι είναι δωρεά και αγάπη του Θεού αυτό, δεδομένου του γεγονότος δεν είμαστε μόνιμοι στη γη. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αδελφοί μου? 50, 60, 80, 100, 120 το πολύ, όπως ζουν στον Κάφκασο, ή και 130, ίσως δεν ξέρω και πόσο περισσότερο εκεί, ή να πάμε εκεί, είναι πολύ αργά να μεταφερθούμε εκεί για να ζήσουμε κι εμείς περισσότερο. Πρέπει να γεννηθούμε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή μας περνάει, και εφόσον περνάει, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα έχουμε και τον πόνο. Λοιπόν, ό,τι λέμε στους άλλους, να το δεχτούμε και τον εαυτό μας όταν μας επισκεφθεί, αν η αγάπη του Θεού θέλει να το υποστούμε αυτό. Και να μην φανούμε αντινομικοί, αντίθετοι με αυτά που λέμε. Όχι για να φανούμε ότι είμαστε αντινομικοί, να είμαστε συνεπείς. Επομένως, όταν με δει ο άλλος που του είπα το Α ή το Β και εκείνος γίνει γερός και εγώ γίνω άρρωστος, να μην επαναλάβω εκείνο που εκείνος έδειχνε στον πόνο του, αλλά να δείξω την υπομονή. Σας είχα δώσει, νομίζω, αρκετού στο βιβλιάριο της Δήμητρας Κόντου, μιας ψυχής που υπέφερε πάρα πολύ. Τα 30 χρόνια που έζησε τη ζωή αυτή, τα έζησε όλα με πόνο, και να δείτε τι προσευχές, τι θέρμη προς τον Κύριο τα 30 χρόνια του πόνου ή τα 30 λεπτά για μένα. Τέτοιες μεγάλες ψυχές αδύνατο τις πλησιάσουμε εμείς. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχει και ένα λάθος μεγάλο του Ελιφάζ. Ποιο είναι το λάθος? Βιάστηκε πολύ να νουθετήσει και να διδάξει τον Ιώβ, έναν ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερος από απόψεως πνευματικότητας από τον ίδιο τον Ελιφάζ. Και επομένως από την άποψη αυτή έκανε λάθος. Βέβαια δεν φρόντισε να μάθει τι έγινε, πώς έγινε. Έμαθε κάποιες φήμες και ήρθε κατευθείαν να πάει να δει τον φίλο τον Ιώβ και να τον παρηγορήσει. Αν είχε εξετάσει τα πράγματα, θα είχε μάθει το εξής. Αυτό που το ακούσαμε και αλφά και το επαναλάβουμε και τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Όταν του απήγγειλαν όλες τις συμφορές, ο ένας μετά τον άλλον, οι διάφοροι αγγελιοφόροι του κακού, είπε: «Αυτός γυμνός εξήλθωνε, κυλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσουμε εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο, ως το Κυρίο έδωξε ούτω και γένετο». Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων στον αιώνα. Προσκύνησε τον Κύριο και είπε: «Γυμνός γεννήθηκα, γυμνός θα πάω και στον τάφο. Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε. Όπως φάνηκε καλό στον Κύριο, έτσι και έγινε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα Κυρίου στον αιώνα». Και είναι τόσο σπουδαίος ο λόγος που τον επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία, που λέει: «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και εις τον αιώνα». Και στη γυναίκα του, όταν είχε γίνει πια λεπρός, «Ή τα αγαθά εδεξάμεθα χειρός Κυρίου, τα κακά ουχή πείσομεν, θα τα δεχθούμε, θα τα υποστούμε, θα τα υπομείνουμε». Εδώ λοιπόν βλέπουμε το μεγαλείο της ψυχής του ανθρώπου. Και ποιος είσαι εσύ, Κύριε Ελιφάζ, ο οποίος θέλει να κάνει διδασκαλία σε άνθρωπο ο οποίος ευχαρίστησε τον Θεό, είναι το όνομα Κυρίου ευλογημένων? Αλλά επάνω στον πόνο του, πάνω σε εκείνη την πίεση τρομακτική που ένιωθε, τη μοναξιά, το ότι και ο Θεός τον απαρνήθηκε όπως νόμιζε, τόλμησε να κλάψει και να πονέσει και να πει: «Γιατί σε μένα, Κύριε, γιατί να υποφέρουν οι άνθρωποι, γιατί να έρχεται ο πόνος τους βασανίζει». Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος του Ελιφάζ, διότι ο Ιώβ δεν ήταν αντιφατικός, δεν τα έλεγε στους άλλους χωρίς ο ίδιος να τα εφαρμόζει, τα ζούσε και προτού να τα πει, τα ζούσε, και αφού τα είπε και υπέστηκε αυτός στις ίδιες ταλαιπωρίες, και πάλι ζούσε την πίστη στον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, αδελφοί και αδελφές μου, πρέπει να προσέχουμε τις κρίσεις μας, να μην κατακρίνουμε τους άλλους, μην βιαζόμαστε. Δεν ξέρουμε τα πράγματα πως γίνονται.
πολλές φορές επειδή μέσα από, ας το πω έτσι, το μακρο και μικροσκόπιο και τη μακροσκόπιον που έχουμε στο εξομολογητήριο και όσοι, σε όσους μας γίνεται η τιμή να ακούμε τον πόνο των ανθρώπων, βλέπουμε τις πραγματικές διαστάσεις, τις αμαρτίες του πόνου που υπάρχει σε πολλές ψυχές. Και εκεί βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τι μεγάλη σημασία έχει ο λόγος του Κυρίου: μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Έτσι λοιπόν ο Ελιφάς προσπαθούσε με κάθε τρόπο να κρίνει τον Ιώβ, να τον φέρει στον ίσιο δρόμο όπως νόμιζε, αλλά ουσιαστικά κατακρίνοντάς τον και δημιουργώντας τον ένα τρομερό εσωτερικό, μια εσωτερική σύγκρουση τρομερή, τέτοια που τον έκανε πιο δυστυχισμένο από τότε, από τη στιγμή που ήρθαν οι φίλοι του για τον παρηγορήσουν. Αλλά περί αυτών θα μας δώσει η ευκαιρία να συνεχίσουμε την άλλη φορά αν θέλει ο Θεός, και πιθανόν ο Σεβασμιώτης θα μας πει κάτι που το έχω γράψει. Να έχω την ευχή σας λοιπόν. Δύο πολύ απλές σκέψεις. Η πρώτη, με αφορμή και οι δύο από την ομιλία, είναι ότι οι άνθρωποι και οι χριστιανοί ήμεθα, κυρίως τα τελευταία χρόνια, εξωστρεφείς και όχι εσωστρεφείς. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα ανθρώπινο, η εξωστρέφεια, δηλαδή να κοιτάζουμε μόνον τα προβλήματα και πολύ χειρότερο τα αμαρτήματα των άλλων ανθρώπων και δεν κοιτάμε τα δικά μας προβλήματα, δεν βλέπουμε τα δικά μας αμαρτήματα. Το Ευαγγέλιο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και οι λόγοι του Κυρίου αναφέρονται σε αυτά τα θέματα με πάρα πολλές λεπτομέρειες και σε πολλές διηγήσεις και εξιστορήσεις των Ευαγγελίων, καθώς και την διδασκαλία του ίδιου του Κυρίου μας, η οποία, αν ήθελα να την συνοψίσω, θα έλεγα «Τα ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ». Δεν είναι ωραίο στη ζωή μας να είμεθα οι χριστιανοί κυρίως υποκριτές. Άλλο να λέμε, άλλο να πιστεύουμε και άλλο να εκφράζουμε στη ζωή μας. Καλό είναι να βλέπουμε, όπως λέει ο Χριστός, το δοκάρι που είναι στο δικό μας το μάτι, παρά να βλέπουμε το πολύ μικρό ξυλαράκι που είναι στο μάτι του συνανθρώπου μας. Εάν μπορούμε αυτό να το κατορθώσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε πνευματική πρόοδο στη ζωή μας. Διαφορετικά θα κοιτάζουμε πάντοτε τον απέναντι και θα τον βλέπουμε όχι με πνεύμα αγάπης ή συμπόνιας, ούτε θα είμαι θα δίπλα του να τον αγκαλιάσουμε, αλλά πάντα με μάτι κριτικό, να κριτικάρουμε και πολύ περισσότερο να κατακρίνουμε κάθε του πράξη, κάθε του ενέργεια, κάθε του λόγο, ό,τι κάνει και ό,τι λέει. Αυτό δεν ισχύει στις σχέσεις των ανθρώπων
μόνον μέσα στην κοινωνία, αλλά ισχύει και στις σχέσεις των ανθρώπων σε μια οικογένεια, σε ένα ζευγάρι. Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο είναι. Και νομίζω ότι αν φτάνουμε στη διάλυση πολλών οικογενειών, οφείλεται σε αυτό το γεγονός, ότι δεν αγαπούμε θυσιαστικά τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας. Δεν του συγχωρούμε τα μικρά του τα λάθη. Γιατί αν τα μεγιστοποιούμε, δηλαδή αν τα μεγενθύνουμε με φακό μεγενθυντικό, τότε οπωσδήποτε όλα θα μας φταίνε και όλα θα είναι για μας πάρα πολύ ενοχλητικά. Και η παραμικρή κίνηση και ο παραμικρός λόγος. Γι' αυτό πρέπει λίγο να μάθουμε οι άνθρωποι να είμεθα άνθρωποι αγάπης και άνθρωποι συγγνώμης. Ο Χριστός σήμερα στο Ευαγγέλιο είπε μια πολύ ωραία φράση: «Δώσ' τα όλα και ακολούθησέ με». Πούλησέ τα όλα. Δεν εννοούσε μόνο τα χρήματα ή τα κτήματα, την περιουσία. Εννοούσε να δώσει ο άνθρωπος και να αποβάλει όλα τα κακά που είχε και να ακολουθήσει τον Χριστό αγνός και καθαρός. Διαφορετικά το να λέμε ότι είμεθα χριστιανοί ή ότι νηστεύουμε ή ότι πάμε στην εκκλησία ή ότι ακολουθούμε τον Χριστό και στην πράξη δεν εφαρμόζουμε τίποτα, τότε δεν έχουμε κανένα απολύτως όφελος. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι η πίστη δεν είναι προνόμιο κάποιων μορφωμένων ανθρώπων. Ο Γέροντας είπε μια ωραία φράση πατερική, να την επαναλάβω και εγώ. Λέει: «Ή θεολόγος ή προσεύξη αληθώς, και ή αληθώς προσεύξη θεολόγος ή». Αν είσαι, λέει, θεολόγος μορφωμένος και ασχολείσαι με τα θεολογικά γράμματα, κατά συνέπεια, αφού τα γνωρίζεις, πρέπει και να τα εφαρμόζεις και πρέπει να προσεύχεσαι και να επικοινωνείς με τον Θεό. Αλλά, λέει, αυτό δεν είναι προνόμιο μόνον εκείνων που ξέρουν κάποια γράμματα, αλλά είναι προνόμιο όλων των ανθρώπων, ακόμη και των αγραμμάτων. Γιατί αν είσαι καλός χριστιανός και προσεύχεσαι σωστά και ξέρεις να επικοινωνείς σωστά με τον Θεό, τότε είσαι πραγματικός θεολόγος. Θα σας πω κάτι που έλεγε ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο και επαρεξηγεί το από τους φοιτητές. Εγώ δεν τον είχα προλάβει γιατί ήταν μεταγενέστερος από εμένα, αλλά είχε την φήμη ενός αυστηρού καθηγητή που έκανε συνήθως παράξενες ερωτήσεις στους φοιτητές. Τον ενθυμούμε εγώ στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, όταν ήταν ακόμη βοηθός, και ερχόταν και μας ερωτούσε με μια παραξενιά και έλεγε: «Εάν, λέει, η μάνα σου πλέκει, κάνει θεολογία? Όταν τρώμε, λέει, κάνουμε θεολογία?» Εμείς τότε ήμασταν ανίδεοι και δεν ξέραμε πολλά πράγματα και πολλές φορές και διστάζαμε να απαντήσουμε, μην κάνουμε κανένα λάθος. Και όμως έτσι έχουν τα πράγματα. Είτε τρώτε, λέει ο Χριστός, είτε πίνετε, είτε εστίετε, είτε τι πείτε, πάντα εις δόξαν Θεού πείτε. Που σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε είναι θεολογία. Είτε περπατάμε, είτε σκεφτόμαστε, είτε συνομιλούμε, είτε επικοινωνούμε, λέει ο Γέροντας, και το ιερό κουτσομπολιό που κάνουμε καμιά φορά, είναι και αυτό μέσα στο θεολογικό ή το αθεολόγητο φαινόμενο της ζωής. Θεολογούμε ή δεν θεολογούμε. Ό,τι κάνουμε, λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς μορφωμένος για να είναι άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού είναι και ο πιο αγράμματος και ο πιο ταπεινός και αυτός που είναι παραπεταμένος πολλές φορές, που δεν τον υπολογίζουμε. Βλέπουμε
και στα βιβλία διαβάζουμε άνθρωποι μοναχοί, γέροντες, γεροντάδες, οι οποίοι δεν τους έδινε κανείς σημασία, γιατί ζούσαν μια ζωή και σαλή, δηλαδή λίγο παράξενη, αλλά και πολύ απλά και φτωχικά, και όμως αυτοί ανεδείχθησαν Άγιοι του Θεού και της Εκκλησίας. Άρα δεν είναι προνόμιο κάποιων μορφωμένων η πίστη, αλλά είναι προνόμιο όλων των χριστιανών, του καθενός μας, και του μικρού παιδιού και του μεγαλύτερου παιδιού, και των μεγαλύτερων ανθρώπων και των ορίμων. Γι' αυτό πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Πιστεύω, το βλέπω, το ζω, το ζούμε όλοι. Μπορεί να μην τα εφαρμόζουμε όλα στη ζωή μας, και πολλές φορές κάνουμε και σφάλματα, και τα σφάλματα να ξέρετε ότι είναι χοντροειδέστερα αυτών οι οποίοι εκφράζουν τον χριστιανισμό και την πίστη. Δηλαδή τα πιο χοντρά λάθη είναι τα δικά μου, μετά είναι των πατέρων, γιατί φαίνονται, γιατί εγώ αυτό που λέω πρέπει να το εφαρμόζω και είμαι υποχρεωμένος να το εφαρμόζω, μετά των υπολείπων, και μετά είναι τα δικά σας. Τα δικά σας όμως, του τελευταίου από τους χριστιανούς μας, δεν είναι τόσο χτυπητό, διότι δεν είναι ο εκφραστής, δεν είναι ο εκπρόσωπος ο Κύριος, είναι και αυτός εκπρόσωπος. Είναι θεολόγος όπως είμαι και εγώ θεολόγος, αλλά το σφάλμα του φαίνεται να κάνει μικρότερη ζημιά από ό,τι μπορεί να κάνει το δικό μου το λάθος ή το σφάλμα. Με αυτές λοιπόν τις πολύ απλές σκέψεις θέλω, μαζί με όσα είπε ο γέροντας, να σας προβληματίσω, να δούμε ο καθένας μας τη θέση μας, τη στάση μας, την πορεία μας, και αναλόγως συμμεβαίνοντας ό,τι θα πράξουμε. Οι μέρες που διερχόμαθα και που είναι οι μέρες Άγιες, οι μέρες νηστείας, νομίζω ότι θα μας διευκολύνουν ακόμη περισσότερο να κάνουμε αυτήν την ενδοσκόπηση. Όχι προς τα εξωτερικά μόνο να βλέπουμε, αλλά προς τα εσωτερικά να γυρίζουμε και να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα λάθη του, με τα καλά του, με τα σφάλματά του, με τις δυνάμεις του, με τις αδυναμίες του, και ανάλογα να πορευτούμε και να κάνουμε κάτι καλύτερο ακόμη σε αυτόν τον κόσμο που περιμένει. Να ξέρετε ότι ο κόσμος παραπέει. Ο κόσμος παραπέει. Μου είπε στο αυτοκίνητο σήμερα, ερχόμενοι από την εκκλησία, ο διάκος μου, λέει, ξέρετε, λέει, ο Θεός δεν κοιτάζει τους ανθρώπους σήμερα, γιατί οι άνθρωποι του έχουν γυρίσει την πλάτη. Δεν έχουν την ευλογία του Θεού οι άνθρωποι στη ζωή τους, γιατί οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό. Έκλεισαν τα μάτια.